30 Ιουνίου είναι η σύναξη των 12 Αποστόλων και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, 36 στίχο και από το 10ο κεφάλαιο, 1 έως 8 στίχους. «Εδώ δε τους όχλους εσπλακνήσει περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ηρημένοι ως πρόοδα μη έχοντα πειμένα. Και προσκελισάμενοι στους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτή σε εξουσία πνευμάτων ακαθάρτων ώστε και βάλουν αυτά και θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα μαλακία. Τον δε 12 Αποστόλων τα ονόματα εις ταύτα. Πρώτος, Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδερφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδερφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Μαθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο Πεκλήθας Σαβαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 πέσελων Ιησούς, παραγγείλας αυτής λέγουν, εισοδών εθνών μη απέρχεται και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέθεται. Πορεύεσαι μάλλον προς τα πρώτα τα απολώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμοι δε κηρύσσετε λέγοντες, ότι ίγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπτούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότη. Εδώ, σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ο Χριστός σαν είδε πολύ όχλο να τον πλησιάσουν για να ακούσουν τα λόγια του, σπλαγνίστηκε διότι τους είδε σαν να είναι σαν τα πρόβατα στα βουνά διασκορπισμένα χωρίς να έχουν τον πειμένα, τον τσομάλο. Και έτσι κάλεσε και διάλεξε 12 μαθητάς και Αποστόλους να το στέλνει για να κηρύξουν το λόγο του. Και αναφέρει εδώ τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Στη συνέχεια τους λέγει ότι δεν θα πάνετε στους ερνικούς ακόμα, διότι δεν ήρθε η ώρα. Μετά την Ανάστασή μου, τότε θα πάτε στους ερνικούς και στη Σαμάρια. Πηγαίνετε τώρα στα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού λαού. Θα πάτε και θα κηρύξετε και θα πείτε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Σας δίνω και το χάρισμα να κάνετε και θεραπείες. Θα θεραπεύετε τους ασθενείς. Θα καθαρίσετε τους νεκρούς. Θα αναστήνετε τους νεκρούς. Θα βγάλετε δαιμόνια από τους ανθρώπους. Αλλά προσέχετε, τους λέγει. Εγώ σας τα έδωσα όλα αυτά να τα κάνετε δωρεάν. Δωρεάν λοιπόν να τα δώτε κι εσείς ή να τα πούμε καλύτερα όπως λένε και οι βλάχοι. Εγώ σας τα δίνω δωρεάν τζάμπα, έτσι κι εσείς τζάμπα θα τα δώσετε στο λαό του. Διότι αν θα πάρετε λεφτά χάσατε το παιχνίδι. Δεν θα σε ακούσει κανένας. Έτσι λοιπόν εδώ ο Χριστός προλέγει στους Αποστόλους πώς θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και ήθελα να πω και κάτι, ότι εδώ είναι σαν να τους προετοιμάζει για να κηρύξουν μετά την Ανάστασή του. Γι' αυτό δεν τους στέλνει στους ερνικούς, μόνος τους στέλνει στο λαό του Ισραήλ. Τους δοκιμάζει εδώ για να μπορούν να κηρύξουν και στα έθνη μετά την Ανάστασή του. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στην παγκόσμια ιστορία το μεγαλύτερο θαύμα που έγινε είναι αυτό που έκαναν οι Απόστολοι, οι αγράμματοι ψαράδες της Γαλλίας. Τι έκαναν? Μετά την Ανάσταση του Χριστού και ανάληψή του στον ουρανό και μετά την Πεντηκοστή που το Πνεύμα του Άγιον, ο Παράκλητος, τους φώτισε, όλοι οι Απόστολοι πήραν ένα ξηροκόμματο στο τρουβά, πήρα και μια ράβδο στο χέρι και πήγαν να οργώσουν όλα τα έθνη της γης. Και το κατάφεραν αυτό. Γκρέμισαν όλους τους ειδωλολατρικούς ναούς, τα γάλματα, τους βωμούς και κατάφεραν να βάλουν στην καρδιά των ανθρώπων, να φυτεύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού,
να φυτεύσουν τον αληθινό Θεό που επίσε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής. Έτσι οι Απόστολοι το κατάφεραν αυτό όχι με όπλα, ούτε με γράμματα, ούτε με χρήματα, αλλά το κατάφεραν μόνον με τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και για να μην αφήσουμε κάποια αμφιβολία να πλανάται ή κάποια απορία, με το γκρέμισαν που είπες αγαπητέ Γιάννη, δεν σημαίνει ότι πήραν κασμάδες και κατέστρεψαν. Με τα λόγια τους. Αλλά με το λόγο τους και μόνο και με το αίμα τους. Ναι. Γιατί μόνο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πέθανε με φυσικό θάνατο. Ναι, όλοι οι άλλοι πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο. Με το αίμα τους και με το λόγο τους κατάφεραν να μεταστρέψουν τα έθνη και να τα οδηγήσουν στην αλήθεια του Κυρίου. Γιατί σήμερα πολλοί υποστηρίζουν ότι οι χριστιανοί κατέστρεψαν τα μνημεία του αρχαίου πολιτισμού. Όχι. Αυτό είναι ένας διαδεδομένος μύθος, αλλά είναι μύθος. Ναι, με το λόγο του. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε την εκπομπή, ένα επίλογο. Για να κλείσουμε και αυτή τη τρίτη εκπομπή, ήθελα να πω τα εξής. Πρώτον, είδαμε ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του έφαγε μαζί με τους Αποστόλους. Δεύτερον, ο Χριστός μας διδάσκει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία από την πόρτα και όχι από το παράθυρο. Τρίτον, ο Χριστός διδάσκει όλους τους διοικούντας της Εκκλησίας από τους Αποστόλους μέχρι και σήμερα να κηρύττουν το Ευαγγέλιο Του. Τέταρτον, να προσέχουμε να μην σκανδαλίσουμε κανένα άνθρωπο, διότι στα μάτια του Θεού όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Δεν υπάρχουν επίθετα και ονόματα μεγάλα, αλλά όλο το ίδιο είναι όλοι οι άνθρωποι. Πέμπτον, ας γνωρίσουμε ότι ο βαπτιστής Ιωάννης είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλιάς Διαθήκης που ενώνει την Παλιά με την Κοινή Διαθήκη. Έκτον, είδαμε ότι ο Απόστολος Πέτρος μαρτύρησε, είπε αυτή την ομολογία, την αλήθεια ότι ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού. Έτσι και εμείς, αν θα βρισκόμαστε σε δύσκολες ώρες, να ομολογήσουμε και να μην γυρίσουμε τις πλάτες, αλλά να ομολογήσουμε τον αιών του Θεού. Και έβδομον, αν θα κάνουμε κανένα καλό, ας μην προσπαθούμε να πάρουμε ανταπόδοση. Ότι ο Χριστός είπε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότη. Έτσι, όταν θα έχουμε όλα αυτά που αναφέραμε, στην σκέψη μας, στην καρδιά μας, να διαβάσουμε και την Αγία Γραφή, έτσι θα περάσουμε αυτά τα λίγα χρόνια, 50-80 χρόνια, με αγάπη, χαρά και ειρήνη, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε στον κόσμο, από τον κόσμο τούτο, να πάμε να είμαστε στην επωράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε τη συνάντηση για την επόμενη εκπομπή. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.